Δεν είναι τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Είναι τα απομνημονεύματα του Καμπουρογιάννη. Βασταρδής είχε δασκάλους δύο τεράστιους θεατράνθρωπους, τον Κάρολο Κούν και τον Μάνο Κατράκη. Επομένως, σαν να τους είχα κι εγώ δασκάλους, αλλά έμεσα. Γιατί τους θησαυρούς που κληρονόμησε ο Νίκος Βασταρδής από τους δασκάλους του, τους πρόσφερε, τους χάρισε γενναιόδωρα στους μαθητές του, που είχα την τεράστια τύχη, την τεράστια τιμή να είμαι ένας από αυτούς. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους με πολλές ιδιαιτερότητες. Ένας από τους πιο χαρισματικούς από τους μαθητές μου ήταν ο Γιάννης Παπαδάκης. Ένας πάρα πολύ αυθόρμητος και αυτοσχεδιαστικός ηθοποιός, δηλαδή ένας ηθοποιός που δεν διεκπεραιώνει μονάχα ένα κείμενο, ένα ρόλο, παραβάζει τις δικές του προσθήκες, παραδημιουργεί ένα χαρακτήρα που να είναι συγγενικός με το δικό του το προσωπικό χαρακτήρα και έτσι κάνει μια δημιουργία αυγατίσματος του ρόλου και του χαρακτήρα που θέλει να ερμηνεύσει. Είναι από τους ηθοποιούς που δεν χρειάζεται καν κείμενο. Δηλαδή, τον έχω δει πολλές φορές με μία απλή φράση να δημιουργεί ένα ολόκληρο έργο που το παίζει με δικά του λόγια αργότερα. Δηλαδή είναι ένα είδος ηθοποιού της κομμέντια ντελάρτε, αν ζούσαμε σε εκείνη την εποχή, θα ήταν πραγματικά ένας πολύ σπουδαίος και πολύ χαρισματικός αρλεκίνος. Τώρα δεν είμαστε κοντά. Εγώ τελευταία θέλω να πω τούτο, ότι που λένε πολλές φορές, επειδή δεν πάσχω από μετριοφροσύνη, ότι είμαι από τους πολύ καλύτερους, από τους καλούς δασκάλους σε αυτό το είδος. Θα σας πω κάτι, ότι όταν έχεις μαθητές σαν τον Γιάννη τον Παπαδάκη, είσαι σίγουρα καλός δάσκαλος, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις, όταν ο μαθητής είναι καλός και ο δάσκαλος είναι πολύ καλός. Γεια σου Γιάννη. Χάρηκα πάρα πολύ που ξαναειδωθήκαμε και εδώ είμαι πάντα για σένα.